σας αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, και πάλι την ίδια ώρα, την ίδια μέρα, στην εκπομπή μας Παράξενο με τον Θωμά Κάστια, στον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων. Σήμερα η εκπομπή μας θα αναφερθεί στον έλεγχο του νου. Θα περιγράψω διάφορες καταστάσεις που συμβαίνουν μέχρι τις μέρες μας, δηλαδή καθημερινά, πώς μπορούν να ελέγχουν το νου η ελίτ, το νου των ανθρώπων, των απλών ανθρώπων, και να διαμορφώνουν διάφορες καταστάσεις σύμφωνα με τα γούστα τους. Ο Στίβεν Τζέικομψον εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο όλοι μας χειραγωγούμαστε, ιδιαίτερα μέσω της τηλεόρασης, καθώς και το γεγονός ότι η σκέψη σας μπορεί να μην είναι δικές σας, αλλά σας τις φύτεψαν προγραμματίζοντας τον εγκέφαλό σας από τη στιγμή της γέννησής σας. Το κυριότερο πρόβλημα είναι ότι ζούμε σε μια εικονική πραγματικότητα, σε ένα εντελώς ελεγχόμενο περιβάλλον που δημιουργήθηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πολλοί άνθρωποι και κυρίως οι νέοι αποδέχονται την πραγματικότητα που τους παρουσιάζουν τα μουμουέ. Η λαϊκή τέχνη, η μουσική, ο κινηματογράφος, η μόδα, όλα κουβαλούν μηνύματα για το πώς λειτουργεί η κοινωνία και το πώς θα πρέπει ο άνθρωπος να συμπεριφέρεται. Συνεπώς, η διασκέδαση δεν είναι χωρίς τίμημα. Προσβάλλεται η ιδεολογία και προβάλλεται μια θέαση του κόσμου που επηρεάζει όσους παρακολουθούν το πρόγραμμα της τηλεόρασης. Και υπάρχει λόγος που το δίκτυο της τηλεόρασης και η μουσική βιομηχανία προγραμματίζουν στο μυαλό τον κώδικα από τον οποίο συχνά δεχόμαστε επίθεση σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Μας προγραμματίζουν σε μια συγκεκριμένη θέαση του κόσμου, την οποία μπορεί να θεωρούμε φυσιολογική επειδή γεννηθήκαμε μέσα σε αυτό το σύμπλεγμα από ψέματα και απάτη. Στην πραγματικότητα η απάτη έγινε μέρος του κοινωνικού πλαισίου, και ακριβώς επειδή γεννηθήκαμε μέσα σε αυτή την κατάσταση και οι γονείς μας γεννήθηκαν μέσα σε αυτή την κατάσταση, δεν ξέρουμε κάτι καλύτερο και έτσι δεν είναι σίγουρο ότι βλέπουμε τα πράγματα έτσι όπως είναι στην πραγματικότητα. Αλλά μπορεί να τα βλέπουμε διαφορετικά ανάλογα με το πώς είμαστε εμείς. Υπάρχουν δύο κύρια μέσα χειραγώγησης των ανθρώπων. Το ένα είναι πολύ απλό, πολύ βασικό, και απλά είναι ο έλεγχος των πληροφοριών. Όταν δεν έχουμε όλα τα δεδομένα για ένα συγκεκριμένο θέμα, η ποιότητα της κρίσης μας δεν μπορεί να είναι καλύτερη από την ποιότητα της πληροφορίας. Και παρά το γεγονός ότι έχουμε μια πληροφορία διασκοπισμένη παντού, θα πρέπει να έχουμε την ικανότητα να αξιολογήσουμε την πληροφορία που μας προσφέρεται, και είναι κρίσιμο θέμα να έχουμε τη διορατικότητα να αποφασίζουμε το τι είναι αλήθεια, ποια είναι τα ψέματα και ποιες είναι οι μισές αλήθειες. Υπάρχει στον χώρο των ΜΜΕ μια διαδικασία συγχωνεύσεων για τον έλεγχο της πληροφορίας στην ιδιοκτησία των διαφόρων μέσων στον τύπο, στον κινηματογράφο, στην τηλεόραση, που τελικά καταλήγουν στα χέρια των λίγων που κατέχουν τις πολυεθνικές. Σήμερα στην ουσία υπάρχουν ελάχιστες εταιρείες που ελέγχουν την πληροφορία και επιβάλλουν τον τρόπο διασκέδασης. Ο Αμερικανός ακαδημαϊκός και στοχαστής Νόαμ Τσόμψκι αναλύει τις 10 τεχνικές για την χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Η μία είναι το πρωταρχικό στοιχείο του κοινωνικού ελέγχου, η τεχνική της διασκέδασης συνίσταται στη στροφή της προσοχής του κοινού από τα σημαντικά προβλήματα και από τις μεταλλαγές που αποφασίστηκαν από τις πολιτικές και οικονομικές ελίτ με ένα αδιάκοπο καταιγισμό διασκεδαστικών και ασήμαντων λεπτομεριών. Η τεχνική της διασκέδασης είναι επίσης απαραίτητη για να αποτραπεί το κοινό από το να ενδιαφερθεί για ουσιαστικές πληροφορίες στους τομείς της επιστήμης, της οικονομίας, της ψυχολογίας, της νευροβιολογίας και της κυβερνητικής.
Κρατήστε από προσανατολισμένη την προσοχή του κοινού, μακριά από τα αληθινά κοινωνικά προβλήματα, εχμαλωτισμένη σε θέματα χωρίς καμιά πραγματική σημασία. Κρατήστε το κοινό απασχολημένο, χωρίς χρόνο για να σκέφτεται. Να επιστρέφει κανονικά στην φάρμα με τα άλλα ζώα. Αυτό ήταν ένα απόσπασμα που είπα από το βιβλίο «Τα όπλα με σιγαστήρα για ήσυχους πολέμους». Η τεχνική της δημιουργίας προβλημάτων και στη συνέχεια παροχής των λύσεων. Αυτή η τεχνική ονομάζεται επίσης πρόβλημα, αντίδραση, λύση. Πρώτα δημιουργείται ένα πρόβλημα, μια έκτακτη κατάσταση για την οποία μπορείτε να προβλέψετε ότι θα προκαλέσει μια συγκεκριμένη αντίδραση του κοινού, ώστε το ίδιο να ζητήσει εκείνα τα μέτρα που εύχεστε να το κάνετε να αποδεχτεί. Για παράδειγμα, αφήστε να κλιμακωθεί η αστική βία ή οργανώστε αιματηρές συμπλοκές, ώστε το κοινό να ζητήσει τη λήψη μέτρων ασφαλείας που θα περιορίζουν τις ελευθερίες του. Ή ακόμη, δημιουργήστε μια οικονομική κρίση για να κάνετε το κοινό να δεχτεί ως αναγκαίο κακό τον περιορισμό των κοινωνικών δικαιωμάτων και την αποδόμηση των δημοσίων υπηρεσιών. Αυτό λίγο θυμίζει το δικό μας μνημόνιο. Και αυτό είναι μέσα στα κόλπα. Άλλο είναι η τεχνική της υποβάθμισης. Για να κάνει κάποιος αποδεκτό ένα απαράδεκτο μέτρο, αρκεί να το εφαρμόσει σταδιακά, κατά φθήνουσα κλίμακα, για μια διάρκεια 10 ετών. Μακεδονικό ζήτημα. Εκεί πάει το μυαλό μας. Με αυτόν τον τρόπο επιβλήθηκαν ριζικά νέες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες τις δεκαετίες του 80 και του 90. Μαζική ανεργία, αβεβαιότητα, ευελιξία, μετακινήσεις, μισθοί που δεν διασφαλίζουν πια ένα αξιοπρεπές εισόδημα, τόσες αλλαγές που θα είχαν προκαλέσει επανάσταση αν είχαν εφαρμοστεί ευνηδίως και βία. Όμως το κάνουν σιγά σιγά, για να το δεχτούμε. Ένα άλλο μέτρο είναι η στρατηγική της αναβολής, η γνωστή σαλαμοποίηση. Για να γίνει αποδεκτή μια αντιλαϊκή απόφαση, είναι να την παρουσιάσετε ως οδυνηρή αλλά αναγκαία, αποσπώντας την συνένεση του κοινού στο παρόν για την εφαρμογή της στο μέλλον. Είναι πάντοτε πιο εύκολο να αποδεχτεί κάποιος αντί μιας άμεσης θυσίας μια μελλοντική. Πρώτα απ' όλα επειδή η προσπάθεια δεν πρέπει να καταβληθεί άμεσα. Στη συνέχεια, επειδή το κοινό έχει πάντα την τάση να ελπίζει αφελώς ότι όλα θα πάνε καλύτερα αύριο και ότι μπορεί εν τέλει να αποφύγει τη θυσία που του ζήτησαν. Τέλος, μια τέτοια τεχνική αφήνει στο κοινό ένα κάποιο χρονικό διάστημα ώστε να συνηθίσει στην ιδέα της αλλαγής και να την αποδεχτεί μυρολατρικά όταν κριθεί ότι έφτασε το πλήρωμα του χρόνου για την τέλεσή της. Η στρατηγική του να απευθύνεσαι στο κοινό σαν να είναι μωρά παιδιά. Η πλειονότητα των διαφημίσεων που απευθύνονται στο ευρύ κοινό χρησιμοποιούν έναν αφηγηματικό λόγο, επιχειρήματα, πρόσωπα και ένα τόνα ιδιαιτέρως παιδικό, εξουθενωτικά παιδιάστικο, σαν να ήταν ο θεατής ένα πολύ μικρό παιδί ή σαν να ήταν διανοητικός ανάπηρος. Στο μυαλό μου έρχεται το Survivor. Όσο μεγαλύτερη προσπάθεια καταβάλλεται να εξαπατηθεί ο θεατής, τόσο πιο παιδιάστικος τόνος υιοθετείται από τον διαφημιστή. Γιατί, αν ο διαφημιστής απευθυνθεί σε κάποιον σαν να ήταν παιδί 12 ετών, τότε είναι πολύ πιθανό να εισπράξει εξαιτίας του έμεσου, του υπενεκτικού τόνου, μια απάντηση ή μια αντίδραση τόσο απογυμνωμένη από κριτική σκέψη, όσο η απάντηση ενός 12χρονου παιδιού. Η τεχνική του να απευθύνεσαι στο συναίσθημα μάλλον παρά στη λογική. Η επίκληση στο συναίσθημα είναι μια κλασική τέχνη για να βραχυκυκλωθεί η ορθολογιστική ανάλυση, επομένως η κριτική αντίληψη των ατόμων. Επιπλέον,
Η χρησιμοποίηση του φάσματος των αισθημάτων επιτρέπει να ανοίξετε τη θύρα του ασυνείδητου για να εφυτεύσετε ιδέες, επιθυμίες, φόβους, παρορμήσεις ή συμπεριφορές. Η τεχνική του να κρατάτε το κοινό σε άγνοια και ανοησία. Συνίσταται στο να κάνετε το κοινό να είναι ανίκανο να αντιληφθεί τις τεχνολογίες και τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιείτε για την υποδούλωσή του. Η ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχεται στις κατώτερες κοινωνικές τάξεις πρέπει να είναι πιο φτωχή, ώστε η τάφρος της άγνοιας που χωρίζει τις κατώτερες τάξεις από τις ανώτερες τάξεις να μην γίνεται αντιληπτή από τις κατώτερες. Η τεχνική του να ενθαρρύνει στο κοινό να αρέσκεται στη μετριότητα. Συνίσταται στο να παρακινεί στο κοινό να βρίσκει cool ότι είναι ανόητο, φτηνιάρικο και ακαλλιέργητο. Βλέπε σήμερα το τι συμβαίνει. Όλα είναι cool. Η τεχνική του να αντικαθιστά στην εξέγερση με την ενοχή. Συνίσταται στο να κάνεις ένα άτομο να πιστεύει ότι είναι το μόνο υπεύθυνο για τη συμφορά του, εξαιτίας της διανοητικής ανεπάρκειάς του, της ανεπάρκειας των ικανοτήτων του ή των προσπαθειών του. Έτσι, αντί να εξηγείρεται εναντίον του οικονομικού συστήματος, απαξιώνει τον ίδιο τον εαυτό του και αυτοενοχοποιείται. Κατάσταση που περιέχει τα σπέρματα της νευρικής κατάπτωσης, η οποία έχει μεταξύ άλλων και το αποτέλεσμα της αποχής από οποιασδήποτε δράσης. Και χωρίς τη δράση γλιτώνεται την επανάσταση. Η ενοχοποίηση του ελληνικού λαού ότι μαζί τα φάγαμε όλα και η αντίδραση είναι άδικη, καταλαβαίνετε. Η τεχνική του να γνωρίζεις τα άτομα καλύτερα από όσο γνωρίζουν τα ίδια τον εαυτό τους. Στη διάρκεια των τελευταίων 50 ετών τα κατακλυσμία η πρόοδος της επιστήμης ένοιξε μια ολοένα και πιο βαθιά τάφρο ανάμεσα στις γνώσεις του ευρέου κοινού και στις γνώσεις που κατέχουν και χρησιμοποιούν οι ελίτ. Χάρη στη βιολογία, την ευρωβιολογία και την εφαρμοσμένη ψυχολογία, το σύστημα έφτασε σε μια εξελιγμένη γνώση του ανθρώπινου όντος και από την άποψη της φυσιολογίας και από την άποψη της ψυχολογίας. Το σύστημα έφτασε να γνωρίζει τον μέσο άνθρωπο καλύτερα από όσο γνωρίζει ο ίδιος τον εαυτό του. Αυτό σημαίνει ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων το σύστημα ασκεί ένα πολύ πιο αυξημένο έλεγχο και επιβάλλεται με μια μεγαλύτερη ισχύ επάνω στα άτομα από όσα τα άτομα στον ίδιο τον εαυτό τους. Κι όμως, για να καταρρεύσουν όλα αυτά αρκεί μια στιγμή αφύπνισης. Το κόκκινο χάπι που έλεγε ο Μορφέας στο νέο στην ταινία Matrix, αν θυμάστε. Αν υπάρχει έστω μια φευγαλαία στιγμή αφύπνισης, όλο το οικοδόμημα καταστρέφεται και πέφτει, όπως μια κουρτίνα. Και το κυριότερο, η κουρτίνα αυτή δεν μπορεί να αναρτηθεί ξανά. Γι' αυτό σας παρουσιάζουμε και αυτές τις τεχνικές για να παρατηρήσετε ότι συμβαίνουν γύρω σας και εφαρμόζονται κάθε μέρα. Η αφύπνιση έρχεται νομοτελειακά. Για όποιον θέλει περισσότερη αφύπνιση, ας διαβάσει ένα βιβλίο, το σπήλαιο του Πλάτωνα, και θα ξημερώσει ένας καινούριος κόσμος. Ας ακούσουμε ένα κομμάτι, ένα ωραίο τραγούδι από τους Joy Division της δεκαετίας του 80. Η δεκαετία του 1950 ήταν η εποχή του αμερικανικού ονείρου. Οι ταινίες θύμιζαν στις αμερικανικές οικογένειες ότι αποτελούν πρότυπο ευτυχίας σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης και αισιοδοξίας. Σε αυτό το παραμυθένιο σκηνικό, στις 13 Απριλίου του 1953, ξεκίνησαν στη CIA μυστικά προγράμματα Mind Control, δηλαδή έλεγχος μυαλού, με πειράματα σε ανυποψία στους πολίτες. Χρησιμοποιήθηκαν σε πειράματα ουσίες για την προώθηση της παράλογης σκέψης, ουσίες που μεταβάλλουν τη δομή της προσωπικότητας του ατόμου με σκοπό να εξαρτάται από άλλο άτομο.
Μέθοδοι που προκαλούν σοκ και σύγχυση για εκτεταμένες χρονικές περιόδους, μέθοδοι και ουσίες που επιφέρουν φυσική αναπηρία, όπως η παράλυση των κάτω άκρων, οξία, ανεμία και πολλά άλλα ακόμη. Γιατί όλα αυτά? Ήταν η περίοδος του ψυχρού πολέμου. Επρόκειτο για πολεμική προετοιμασία, ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να είναι έτοιμες σε κάθε ενδεχόμενο να αντιμετωπίσουν τη σοβιετική και κινέζικη απειλή, θεωρώντας πως η ΚΚΜΠ και αντίστοιχες κινέζικες μυστικές υπηρεσίες κατήχαν μεθόδους πλήσης εγκεφάλου και ελέγχου του ανθρώπινου ψυχισμού, ή ο σχεδιασμός ήταν πιο μεγαλόπνοος. Μάλλον αυτό δεν θα το μάθουμε ποτέ. Όλα υποτίθενται πως ξεκίνησαν ως αντίδραση στα επιτεύγματα των κομμουνιστών πάνω στις τεχνικές πλήσης εγκεφάλου. Το 1953, στις 13 Απριλίου, ο αρχηγός της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών CIA, Alan Dulles, ενέκρινε το πρόγραμμα MK Ultra. Επρόκειτο για ένα παράνομο πρόγραμμα, στο οποίο ενεπλάκησαν πράκτορες και ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της CIA και χρησιμοποιήθηκαν Καναδοί και Αμερικανοί πολίτες ως πειραματόζωα. Υπόκεντρο σε χρήση ναρκωτικών ουσιών όπως LSD και άλλων μεθόδων για το χειρισμό μεμονωμένων νοητικών καταστάσεων, καθώς και για την αλλαγή της εγκεφαλικής λειτουργίας. Διεξάγονταν σε πάνω από 30 πανεπιστήμια και ιδρύματα. Μέχρι το 1963 το πρόγραμμα MK Ultra διενεργούσε πειράματα χορηγώντας κυρίως LSD σε στρατιώτες και πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Το πρόγραμμα αυτό βοήθησε σημαντικά με την ανακάλυψη νέων χημικών ουσιών, οι οποίες καθιστούσαν πολύ ελκυστική την προοπτική να καθαριστεί το μυαλό του θύματος και να επαναπρογραμματιστεί στη συνέχεια. Επιπλέον, η CIA νίκιαζε πολυτελή διαμερίσματα, διακοσμημένα σαν οίκους ανοχής και εφοδιασμένα με ψεύτικους διπλούς καθρέφτες, κάμερες και μικρόφωνα. Ο στόχος των επιχειρήσεων ήταν να καταφέρουν να δίνουν ναρκωτικά στους ανύποπτους πελάτες. Τα αποτελέσματα καταγράφονταν πίσω από τους καθρέφτες. Η δεκαετία του 1950 ήταν εποχή του αμερικανικού ονείρου. Η υπόθεση είδε το φως της δημοσιότητας με τις αποκαλύψεις του πρώην πράκτορα της CIA, John Marks, του 1977. Το σχέδιο MK Ultra είχε ήδη σταματήσει το 1973 μετά από διαταγή του τότε αρχηγού της CIA, Richard Helms, ο οποίος έδωσε εντολή ώστε τα έγγραφα που αναφέρονται στο σχέδιο αυτό να καταστραφούν. Παρ' όλα αυτά, ο Μάρξ κατόρθωσε να βρει ντοκουμέντα. Ο προγραμματισμός Monarchs είναι μια μέθοδος ελέγχου του νου που χρησιμοποιείται από πολλούς οργανισμούς για μυστικούς σκοπούς. Πρόκειται για τη συνέχιση του έργου του MK Ultra που λέγαμε προηγουμένως. Ένα πρόγραμμα ελέγχου του νου που αναπτύχθηκε από τη CIA και δοκιμάζεται σε στρατιωτικούς και αμάχους. Οι μέθοδοι είναι εκπληκτικά σαδιστικοί και τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι τρομακτικά. Η δημιουργία του μυαλού ενός ελεγχόμενου δούλου που μπορεί να ενεργοποιηθεί ανά πάσα στιγμή να εκτελέσει οποιαδήποτε ενέργεια που απαιτείται από τον χειριστή. Ενώ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αγνοούν αυτό το ζήτημα, πάνω από 2 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν περάσει από τη φρίκη αυτού του προγράμματος. Ο προγραμματισμός Monarchs είναι μια τεχνική ελέγχου του νου που περιλαμβάνει στοιχεία για σατανική τελετουργική κακοποίηση, SRA, και διαταραχή πολλαπλής προσωπικότητας. Χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό της ψυχολογίας, της νευροεπιστήμης και αποκρυφιστικές τελετές για να δημιουργήσει εντός των δούλων μια alter persona που μπορεί να ενεργοποιηθεί και να προγραμματιστεί από τους διαχειριστές. Οι σκλάβοι Monarchs χρησιμοποιούνται από πολλές οργανώσεις. Συνδέονται με την παγκόσμια ελίτ σε τομείς όπως ο στρατός, η σεξουαλική δουλεία και η βιομηχανία του θεάματος. Ας εξετάσουμε λοιπόν τι γίνεται με αυτό το πρόγραμμα Monarchs. Καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας έχουν καταγραφεί πολλές αναφορές που περιγράφουν τα τελετουργικά και τις πρακτικές που μοιάζουν με έλεγχο του νου. Ένα από τα πρώτα κείμενα που δείχνουν αναφορά για τη χρήση του αποκρυφισμού για την χειραγώγηση του μυαλού μπορούν να βρεθούν στο Αιγυπτιακό βιβλίο των νεκρών.
πρόκειται για μια συλλογή από τελετουργίες που σε μεγάλο βαθμό έχουν μελετηθεί από τις σύγχρονες μυστικές κοινωνίες, η οποία περιγράφει τις μεθόδους βασανιστήριων και εκφοβισμού για να δημιουργήσει τραύμα, τη χρήση φίλτρων, δηλαδή φαρμάκων, και τη χρήση ξορκιών, υπνοτισμό δηλαδή, με τελικό αποτέλεσμα την ολοκληρωτική υποδούληση του μοιημένου. Άλλα γεγονότα που αποδίδονται σε μαύρη μαγεία, μαγανία και κατοχή δαιμόνων, όπου το θύμα είναι κινούμενο από μια εξωτερική δύναμη, είναι επίσης η πρόγονη του προγραμματισμού Monarch. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, ο έλεγχος του νου έγινε μια επιστήμη με τη σύγχρονη έννοια του όρου, όπου χιλιάδες άτομα παρακολουθούνται συστηματικά, τεκμηριωμένα και στα οποία πειραματίστηκαν. Μία από τις πρώτες μεθοδικές τελετές για τον έλεγχο του νου, που βασίζεται στο τραύμα, διεξήχθησαν από τον Τζόσεφ Μέγκελε, παθολόγο που εργάστηκε στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Κέρδισε αρχικά την κακή φήμη για την ύπαρξη ενός από τους παθολόγους των SS, ο οποίος επέβλεπε την επιλογή των κρατουμένων που έφταναν και προσδιόριζε ποιος θα σκοτωθεί και ποιος θα ήταν να γίνει καταναγκαστικός εργάτης. Ωστόσο, ο ίδιος είναι γνωστός κυρίως για την εκτέλεση αποτρόπαιων ανθρώπινων πειραμάτων σε στρατόπεδα κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, για την οποία ο Μέγκελε ονομάστηκε και Άγγελος του Θανάτου. Ο Μέγκελε είναι διαβόητος για τα ανέντιμα ανθρώπινα πειράματα που σχετικά με τα στρατόπεδα συγκέντρωση εχμαλώτων και ειδικά σε δίδυμα. Ένα μέρος του έργου του, που σπάνια αναφέρεται ωστόσο, είναι η έρευνα για τον έλεγχο του νου. Ένα μεγάλο μέρος της έρευνάς του σε αυτό το τομέα κατασχέθηκε από τους συμμάχους και εξακολουθεί να ταξικονομείται έως και σήμερα. Ο Dr. Green, δηλαδή ο πράσινος, είναι ο Dr. Joseph Mengele, ο πιο σημαντικός προγραμματιστής. Ίσως κάποιος θα μπορούσε να του δώσει το τίτλο του πατέρα του προγραμματισμού Monarch. Ήταν αυτός, ήταν πρώην γιατρός στο στρατόπεδο συγκέντρωσης των Ναζί. Και χιλιάδες σκλάβοι του προγραμματισμού Monarch στις Ηνωμένες Πολιτείες είχαν τον Dr. Green ως επικεφαλή προγραμματιστή. Ο Dr. Joseph Mengele του Auschwitz είχε τη φήμη πως ήταν η αρχή για την ανάπτυξη του προγράμματος Monarch με βάση το τραύμα και του προγράμματος ελέγχου του μυαλού της CIA και του MK Ultra που αναφέραμε προηγουμένως. Ο Mengele και περίπου 5.000 άλλοι υψηλόβαθμοι Ναζί είχαν κρυφά μετακομίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Νότια Αμερική μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου σε μια επιχείρηση που ονομάζονταν Paper Sleep. Οι Ναζί συνέχισαν τις εργασίες τους στην ανάπτυξη του ελέγχου του νου και τεχνολογίες πυράβλων σε μυστικές υπόγειες στρατιωτικές βάσεις. Το μόνο πράγμα που μας είπαν ήταν το έργο των πυράβλων με αστέρια, πρώην Ναζί διασημότητες όπως ο Βάρνερ Βον Μπράουν, οι δολοφόνοι, οι βασανιστές και οι ακροτηριαστές αθώων ανθρώπων κρατήθηκαν διακριτικά έξω από τη δημοσιότητα, αλλά ήταν απασχολημένοι στις Ηνωμένες Πολιτείες σε υπόγειες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, οι οποίες σταδιακά έγιναν το σπίτι για χιλιάδες απαχθέντων παιδιών που τα άρπαζαν από τους δρόμους. Περίπου, έτσι εικάζεται, 1.000.000 ανά έτος. Και τα τοποθετούσαν σε σιδερένια κλουβιά, στηβάζονταν από το πάτωμα μέχρι το ταβάνι ως μέρος της κατάρτισης. Αυτά τα παιδιά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω βελτίωση των τεχνολογιών ελέγχου του νου του Μέγκελε. Ορισμένα επιλεγμένα παιδιά, τουλάχιστον αυτοί που επέζησαν της κατάρτισης, θα γίνουν στο μέλλον οι ελεγχόμενοι σκλάβοι που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για χιλιάδες διαφορετικές θέσεις, εργασίες που κυμαίνονται οπουδήποτε από τη σεξουαλική δουλεία έως τις δολοφονίες. Ένα σημαντικό μέρος αυτών των παιδιών, τα οποία θεωρούνται αναλώσιμα, σφαγιάστηκαν σκόπιμα μπροστά του από τα άλλα παιδιά προκειμένου να τραυματίσουν τα επιλεγμένα εκπαιδευόμενα σε πλήρη συμμόρφωση και υποταγή. Έρευνα του Μέγκελε χρησιμεύε ως βάση για το συγκεκαλυμμένο παράνομο ερευνητικό πρόγραμμα της CIA που ονομαζόταν MK Ultra. Το πρόγραμμα MK Ultra εφαρμόστηκε από τις αρχές του 50, όπως είπαμε, έως τουλάχιστον στα τέλη του 60, με τη χρήση πολιτών της Αμερικής και του Καναδά ως υποκείμενα του πειράματός του.
Τα δημοσιευμένα στοιχεία δείχνουν ότι το πρόγραμμα MK Ultra περιελάμβανε τη χρήση πολλών μεθόδων για το χειρισμό μεμονωμένων ψυχικών καταστάσεων για να μεταβάλουν τις λειτουργίες του εγκεφάλου συμπεριλαμβανομένης της συγκαλυμμένης χορήγησης φαρμάκων και άλλων χημικών ουσιών, αισθητηριακής στέρησης, απομόνωσης και ελεκτικής και σωματικής κακοποίησης. Το πιο γνωστά από τα πειράματα του MK Ultra περιελάμβαναν τη χορήγηση LSD, όπως είπαμε, σε ανυποψία στα ανθρώπινα όντα. Ωστόσο, το πεδίο της MK Ultra δεν σταματά. Χρησιμοποιήθηκαν πειράματα που αφορούν βία ηλεκτροσόκ, σωματικά και ψυχικά βασανιστήρια και κακοποίηση συστηματικά για πολλά θέματα, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, όπως είπαμε. Παρά το γεγονός ότι οι αποδεκτοί στόχοι των σχεδίων ήταν να αναπτύξουν τα βασανιστήρια και τις μεθόδους ανάκρισης για να χρησιμοποιηθούν στους εχθρούς της χώρας, ορισμένοι ιστορικοί υποστήριξαν ότι το έργο είχε ως στόχο να δημιουργήσει ματζουριανούς υποψήφιους και είχε προγραμματιστεί να εκτελέσει διάφορες ενέργειες όπως δολοφονίες και άλλες μυστικές αποστολές. Είχαν δώσει δηλαδή ένα όνομα σε όλους αυτούς τους υποψήφιους και τους ονόμαζαν ματζουριανούς. Το MK Ultra έφερε στο φως διάφορες επιτροπές στη δεκαετία του 70, συμπεριλαμβανομένης επιτροπής Rockefeller του 1975. Αν και ισχυρίστηκε ότι η CIA σταμάτησε τα πειράματα αυτά μετά από αυτές τις επιτροπές, ορισμένοι καταγγέλλοντες έχουν έρθει στο προσκήνιο δηλώνοντας ότι το έργο απλά οδηγήθηκε υπόγεια και ο προγραμματισμένος Monarchs, που ήταν δηλαδή το μετέπειτα σχέδιο του MK Ultra, ήταν ο διάδοχος. Η πιο ενοχοποιητική δήλωση μέχρι σήμερα έγινε από ένα δημόσιο υπάλληλο ως προς την πιθανή ύπαρξη του προγράμματος Monarchs από τον Anton Chaikin, συγγραφέα για την έκδοση The New Federal Realist, όταν ο πρώην διευθυντής CIA William Colby ερωτήθηκε άμεσα τι γίνεται με το πρόγραμμα Monarchs, απάντησε οργισμένα και διαφορούμενα. Σταμάτησε, μας είπε, από τα τέλη της δεκαετίας του 60 έως τις αρχές του 70. Αλλά δεν έδωσε συγκεκριμένες απαντήσεις. Παρά το γεγονός ότι δεν υπήρξε ποτέ οποιαδήποτε επίσημη αποδοχή της ύπαρξης του προγραμματισμού Monarchs, εξέχοντες ερευνητές έχουν τεκμηριώσει τη συστηματική χρήση του τραύματος σε άτομα για σκοπούς ελέγχου του νου. Μερικοί επιζώντες με τη βοήθεια ειδικών θεραπευτών ήταν σε θέση να αποπρογραμματιστούν οι ίδιοι και στη συνέχεια να πάνε στο αρχείο και να ανακαλύψουν τις τρομακτικές λεπτομέρειες από τις δοκιμασίες της. Οι σκλάβοι Monarchs χρησιμοποιούνται κυρίως από οργανώσεις για τη διενέργεια πράξεων που χρησιμοποιούν εκπαιδευμένους πράκτορες για την εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, οι οποίοι δεν αμφισβητούν τις παραγγελίες αλλά και δεν θυμούνται τις ενέργειές τους και αν ανακαλυφθεί κάτι διαπράττουν αυτόματα αυτοκτονία. Είναι τέλεια εξυλαστήρια θύματα για υψηλού προφίλ δολοφονίες. Οι ιδανικοί υποψήφοι για πορνεία, δουλεία και ιδιωτικές παραγωγές ταινιών. Είναι επίσης οι τέλειοι εκτελεστές μαριονέτες για τη βιομηχανία του θεάματος. Οι άνθρωποι λένε, ποιος είναι ο σκοπός αυτού? Η καλύτερη υποψία μου είναι ότι ο σκοπός τους είναι μια στρατιά από ματζούριαν υποψήφιους, 10.000 ψυχικά ρομπότ που θα κάνουν την πορνεία, θα κάνουν ταινίες, θα κάνουν λαθρεμπόριο ναρκωτικών και όπλων, θα συμμετέχουν σε διεθνείς λαθρεμπόριο. Όλα τα είδη είναι πολύ προσδοφόρα πράγματα και θα κάνουν τους δεσμούς τους τελικά οι μεγαλομανείς στην κορυφή που πιστεύουν ότι θα δημιουργήσουν ένα σατανικό τάγμα που θα κυβερνήσει τον κόσμο. Οι προγραμματιστές του Monarchs προκαλούν έντονο τραύμα σε άτομα με τη χρήση των ηλεκτροσόκ, των βασανιστήριων, της κακοποίησης και τα παιχνίδια μυαλού για να τους αναγκάσουν να αποσυνδεθούν από την πραγματικότητα. Μια φυσική αντίδραση σε ορισμένα άτομα όταν τότε έρχονται αντιμέτωποι με ανυπόφορο πόνο. Η ικανότητα του ατόμου να διαχωριστεί είναι μια σημαντική απαίτηση και προφανώς βρίσκονται πιο εύκολα σε παιδιά που προέρχονται από οικογένειες με πολλαπλές γενναίες καταχρήσεις. Η ψυχική αποσύνδεση επιτρέπει στους χειριστές να δημιουργήσουν διαχωρισμένες προσωπικότητες στον ψυχισμό των ατόμων, οι οποίοι μπορούν στη συνέχεια να προγραμματιστούν και να ενεργοποιηθούν κατά βούληση. Ο προγραμματισμός ελέγχου του νου, που βασίζεται στο τραύμα, μπορεί να οριστεί ως τα συστηματικά βασανιστήρια που αποκλίνουν την ικανότητα του θύματος για συνειδητή επεξεργασία.
μέσα από τον πόνο, τον τρόμο, τα ναρκωτικά, την ψευδέστηση, την αισθητηριακή στέρηση, την αισθητηριακή υπερδιέγερση, τη στέρηση οξυγόνου, κρύου, ζέστης, τη διέγερση του εγκεφάλου και συχνά την εμπειρία που οδηγεί κοντά στο θάνατο. Και στη συνέχεια χρησιμοποιεί την υποβολή και τον κλασικό προγραμματισμό, σύμφωνα με τις καθιερωμένες αρχές τροποποίησης της συμπεριφοράς, για να εφυτεύσει τις σκέψεις, τις οδηγίες και τις αντιλήψεις στο ασυνείδητο νου. Συχνά σε νεοσυσταθήσεις, τραυματικές νέες ταυτότητες που αναγκάζουν το θύμα να κάνει, να αισθάνεται, να σκέφτεται ή να αντιλαμβάνεται τα πράγματα σύμφωνα με τους σκοπούς του προγραμματιστή. Ο στόχος είναι το θύμα να ακολουθήσει τις οδηγίες χωρίς συνειδητή επίγνωση, συμπεριλαμβανομένη στην εκτέλεση των πράξεων κατά σαφή παραβίαση των ηθικών αρχών του θύματος, τις πνευματικές πεποιθήσεις και τη βούληση. Η εγκατάσταση του προγραμματιστικού ελέγχου στο νου στηρίζεται στην ικανότητα του θύματος να αποσυνδεθεί, η οποία επιτρέπει τη δημιουργία των νέων απομονωμένων προσωπικότητων για να κρατήσει και να κρύψει τον προγραμματισμό. Ήδη διασχιστικά παιδιά είναι εκλεκτοί υποψήφοι για τον προγραμματισμό. Ο έλεγχος του νου Monarchs συγκεκαλυμμένα χρησιμοποιείται από διάφορες ομάδες και οργανώσεις για διάφορους σκοπούς. Σύμφωνα με τον Fritz Spreitzmayer, οι ομάδες αυτές είναι γνωστές ως δίκτυο και αποτελούν τη ρεχοκαλιά της νέας τάξης των πραγμάτων. Ο έλεγχος του νου Monarchs οφείλει το όνομά του στην πεταλούδα Monarchs. Ακούστε τώρα που βγήκε το όνομα. Είναι ένα έντομο που αρχίζει τη ζωή του σαν ένα σκουλίκι και μετά από μια περίοδο επόασης, δηλαδή στη δικιά μας περίπτωση ο προγραμματισμός είναι η επόαση, ξαναγεννιέται ως μια όμορφη πεταλούδα, ο σκλάβος Monarchs. Μερικά χαρακτηριστικά ειδικά για την πεταλούδα Monarchs εφαρμόζονται επίσης στον έλεγχο του νου. Ένας από τους κύριους λόγους που ο προγραμματισμός ελέγχου του νου ονομάστηκε προγραμματισμός Monarchs ήταν λόγω της πεταλούδας Monarchs, όπως είπαμε. Η πεταλούδα Monarchs μαθαίνει πού γεννήθηκε και περνά αυτή τη γνώση μέσω γενετικής στους απογόνους του, από γενιά σε γενιά. Αυτά ήταν ένα από τα βασικά ζώα που βάρενε επιστήμονες μακριά ότι η γνώση μπορεί να περάσει γενετικά και να δημιουργήσουν μια κυρίαρχη ράτσα εν μέρη μέσω της γενετικής, όπως ο Μέγκελε. Αν η γνώση μπορεί να περάσει γενετικά, τότε είναι σημαντικό να βρεθούν οι γονείς που μπορούν να περάσουν τη σωστή γνώση πάνω σε αυτά τα θύματα που έχουν επιλεγεί για τον έλεγχο του νου Monarchs. Όταν ένα άτομο υφίσταται τραύμα που προκαλείται από ηλεκτροσόκ, εμφανίζεται ένα αίσθημα ζάλης, σαν κάποιος να επιπλέει ή να κυματίζει σαν πεταλούδα. Υπάρχει επίσης μια συμβολική αναπαράσταση σχετικά με τον μετασχηματισμό ή τη μεταμόρφωση αυτών των όμορφων εντόμων από μια κάμπια σε ένα κουκούλι σε μια πεταλούδα, η οποία θα επιστρέψει στο σημείο προέλευσής του. Αυτό είναι το μεταναστευτικό πρότυπο που καθιστά αυτό το είδος μοναδικό. Η μέθοδος. Πώς γίνεται η μέθοδος? Το θύμα επιζών ονομάζεται σκλάβος από τον προγραμματιστή, δηλαδή το χειριστή, ο οποίος με τη σειρά του γίνεται αντιληπτός ως κύριος ή θεός του. Περίπου το 75% είναι γυναίκες, επειδή έχουν υψηλότερη αντοχή στον πόνο και τείνουν να διαχωρίζονται πιο εύκολα από τα αρσενικά. Οι χειριστές του Monarchs επιζητούν την διαμερισματοποίηση της ψυχής του θύματός τους σε πολλές και ξεχωριστές προσωπικότητες, χρησιμοποιώντας τραύμα να προκαλέσουν διάσπαση, δηλαδή το alter personas. Πρώτον, η κακομεταχείριση και τα βασανιστήρια. Ύστερα, ο περιορισμός σε κυβότια, κλουβιά, φέρετρα κλπ. Η ταφή, συχνά με ένα άνοιγμα ή σωλήνα αέρος για παροχή οξυγόνου. Ο περιορισμός με σχοινιά, αλυσίδες, χειροπέδες. Αυτά είναι δηλαδή τα βασανιστήρια που γίνονται για να μπορέσουν να επιβληθούν επάνω στον Monarchs. Ο παρολίγων πνιγμός, ακραία έκθεση στη θερμότητα και το κρύο, συμπεριλαμβανομένη της βύθισης σε παγωμένο νερό και την καύση χημικών ουσιών.
Υγδωρά, δηλαδή αφαιρούνται μόνο τα εξωτερικά στρώματα του δέρματος. Περιστροφή, εκτυφλωτικό φως, ηλεκτροπληξία, εξαναγκαστική κατάποση προσβλητικών υγρών του σώματος και της ύλης, όπως αίμα, ούρα, κόπρανα και σάρκα. Κρέμασμα σε επώδυνες τάσεις ή ανάποδα, πείνα, δίψα, στέρηση ύπνου, συμπίεση με βάρη και συσκευές, αισθητηριακή στέρηση, φάρμακα για τη δημιουργία ψευδαίσθησης, σύγχυσης και αμνησίας. Συχνά δίνεται με ένεση ή ενδοφλέβεια. Κατάποση ή ενδοφλέβεια τοξικών χημικών ουσιών για να δημιουργήσουν πόνο ή ασθένεια. Τα άκρα τραβιώνται και εξαρθρώνται. Χρησιμοποιούνται φίδια, αράχνη, σκουλίκια, ποντίκια και άλλα ζώα για να προκαλέσουν φόβο και αηδία. Η πιθανάτια εμπειρία, συνήθως ασφυξία από πνιγμό με άμεση ανάληψη. Εξαναγκασμό να γίνουν κατάχρηση από το βασανιστήρια και θυσίες ανθρώπων μπροστά τους, ζώων και με μαχαίρια. Η αναγκαστική συμμετοχή σε δουλεία. Βιασμός για να μείνει έγκυος. Στο έμβριο στη συνέχεια γίνεται άμβλωση για τελετουργική χρήση. Πνευματιστική κακοποίηση για να προκαλέσει στο θύμα την αίσθηση πως κατέχεται, παρενοχλείται και ελέγχεται εσωτερικά από πνεύματα ή δαίμονες. Βεβήλωση των θρησκευτικών πεπιθήσεων και μορφών λατρείας. Κατάχρηση και ψευδαίσθηση για να πείσουν τα θύματα ότι ο Θεός είναι κακός. Για να πείσουν ένα παιδί ότι ο Θεός τους έχει κακό μεταχειριστεί. Χειρουργική επέμβαση για βασανιστήρια πειράματα. Ή να προκαλέσουν την αντίληψη της φυσικής ή πνευματικής βόμβας ή και φυτεύματα. Βλάβες ή τις απειλές ζημιάς προς την οικογένειά τους, τους φίλους τους και τους αγαπημένους τους ή και τα κατοικίδια ζώα τους. Η χρήση της ψευδαίσθησης και της εικονικής πραγματικότητας για να μπερδέψουν και να δημιουργήσουν μία αξιόπιστη αποκάλυψη. Οι βάσεις για την επιτυχία του προγραμματισμού ελέγχου του νου Μόναρτς είναι ότι μπορούν να δημιουργηθούν διαφορετικές προσωπικότητες ή τμήματα της προσωπικότητας που ονομάζονται alters, που δεν γνωρίζουν ένας τον άλλον, αλλά μπορούν να πάρουν τον έλεγχο του σώματος σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Οι τείχοι αμνησίας που έχουν κατασκευαστεί από τραύματα αποτελούν μια σπίδα προστασίας του απορρίτου που προστατεύει τους χρήστες από το να αποκαλυφθούν και αποτρέπει τις επίσημες προσωπικότητες του ελέγχου που ελέγχουν το σώμα για μεγάλο μέρος του χρόνου να γνωρίζουν πως λειτουργεί και χρησιμοποιείται το σύστημα με τα alters, όπως είπαμε. Η ασπίδα του απορρίτου επιτρέπει στα μέλη της λατρείας να ζήσουν και να εργαστούν μαζί με άλλους ανθρώπους και να παραμένουν εντελώς απαρατήρητοι. Τα επίσημα alters μπορούν να είναι υπέροχοι άνθρωποι, ενώ τα βαθύτερα alters μπορεί να είναι τα χειρότερα είδη σατανικών τεράτων, μπορεί να φανταστεί κανείς ένα είδος Dr. Jekyll, ας πούμε. Ένα μεγάλο τμήμα είναι σε κίνδυνο για τη διατήρηση του απορρίτου της υπηρεσίας πληροφοριών ή της απόκριφης ομάδας η οποία ελέγχει το σκλάβο. Το ποσοστό επιτυχίας αυτού του είδους του προγραμματισμού είναι υψηλό, αλλά όταν αποτυχάνει, οι αποτυχίες απορρίπτονται μέσω του θανάτου. Κάθε τραύμα και βασανιστήριο εξυπηρετεί ένα σκοπό. Ένα μεγάλο μέρος του πειραματισμού και της έρευνας αφιερώθηκε για να ανακαλυφθεί τι μπορεί και τι δεν μπορεί να γίνει. Έγιναν γραφήματα που δείχνουν πόσα βασανιστήρια αντιστοιχούν σε δεδομένο βάρος σώματος σε μια δεδομένη ηλικία για να μπορέσουν να τα χειριστούν χωρίς να προκαλέσουν το θάνατο. Δηλαδή υπάρχει ολόκληρη επιστήμη πάνω σε αυτό το θέμα. Λόγω του σοβαρού τραυματισμού που προκαλείται μέσω της κατάχρησης των και άλλων μεθόδων, το μυαλό διαπράττεται σε εναλλακτικές προσωπικότητες στον πυρήνα. Παλαιότερα αναφέρεται ως διαταραχή πολλαπλής προσωπικότητας και σήμερα γνωρίζεται ως διαταραχής διχασμού της προσωπικότητας και αποτελεί τη βάση για τον προγραμματισμό Μόναρτς. Ο περαιτέρω προγραμματισμός του μυαλού του θύματος ενισχύεται μέσω του υπνοτισμού, του εξαναγκασμού, του διπλού δέσιμου, της ανατροπές ικανοποίησης, πόνου, τα τρόφιμα, το νερό, τον ύπνο και την αισθητηριακή στέρηση μαζί με διάφορα φάρμακα που μεταβάλλουν ορισμένες εγκεφαλικές λειτουργίες. Ο διαχωρισμός επιτυχάνεται έτσι με τραυματισμό του θύματος, χρησιμοποιώντας τη συστηματική κατάχρηση και τη χρήση τρομακτικών αποκρυφιστικών τελετών. Όταν συμβαίνει μια διάσπαση στον πυρήνα της προσωπικότητας, ένας εσωτερικός κόσμος μπορεί να δημιουργηθεί και μπορούν να προγραμματιστούν με τη χρήση εργαλείων όπως η μουσική ή οι ταινίες, ειδικά οι παραγωγές Disney και τα παραμύθια.
Αυτά τα οπτικά και ηχητικά βοηθήματα ενισχύουν τη διαδικασία προγραμματισμού χρησιμοποιώντας εικόνες, σύμβολα, έννοιες και ιδέες. Τα δημιουργημένα alter μπορούν να προσπελαστούν χρησιμοποιώντας λέξεις ενεργοποίησης ή σύμβολα που έχουν προγραμματιστεί στην ψυχή του ατόμου από τον χειριστή. Μερικές από τις πιο κοινές εσωτερικές εικόνες που βλέπουν οι σκλάβοι ελέγχου του νου είναι τα δέντρα, το καβαλιστικό δέντρο της ζωής, οι θηλιές απείρου, τα αρχαία σύμβολα και τα γράμματα, η ιστή αράχνης, οι θράψεις καθρεφτών, οι μάσκες, τα κάστρα, οι λαβύρινθοι, οι δαίμονες, οι πεταλούδες, τα γυαλιά της ώρας, τα ρολόγια και τα ρομπότ. Αυτά τα σύμβολα συνήθως εισάγονται σε δημοφιλείς ταινίες και βίντεο για δύο λόγους. Για την απευαισθητοποίηση της πλειοψηφίας του πληθυσμού χρησιμοποιώντας υποσυνείδητα και νευρογλωσσικό προγραμματισμό για να κατασκευάσουν σκοπίμως συγκεκριμένες οθήσεις και κλειδιά για τον προγραμματισμό βάσης εξαιρετικά ευαίσθητο στα παιδιά. Monarchs. Μερικές από τις ταινίες που χρησιμοποιούνται στον προγραμματισμό Monarchs περιλαμβάνουν και είναι αυτές: Ο Μάγος του Οζ, Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων, Ο Πινόκιο και Η Ωραία Κοιμωμένη. Η ταινία Ο Μάγος του Οζ χρησιμοποιείται από Monarchs χειριστές να προγραμματίσουν τους σκλάβους τους. Σύμβολα και έννοια στην ταινία γίνονται ενάσματα στο μυαλό του σκλάβου, επιτρέποντας την εύκολη πρόσβαση στο μυαλό του σκλάβου από τον χειριστή. Στον λαϊκό δημοφιλή πολιτισμό χρησιμοποιούν συχνά καλυμμένες αναφορές στον Monarchs. Σε κάθε περίπτωση δίνεται στον σκλάβο μια συγκεκριμένη ερμηνεία της ιστορίας ταινίας προκειμένου να ενισχύσει τον προγραμματισμό. Για παράδειγμα, ένας σκλάβος βλέποντας τον Μάγο του Οζ διδάσκεται ότι κάπου πάνω από το ουράνιο τόξο είναι οι χαρούμενοι, διασχιστικοί, τραύμα σκλάβοι που πρέπει να πάνε για να ξεφύγουν από τον αφόρητο πόνο που τους επιβάλλεται. Χρησιμοποιώντας την ταινία, οι προγραμματιστές να ενθαρρύνουν τους σκλάβους για να πάνε πέρα από το ουράνιο τόξο και να αποσυνδεθούν διαχωρίζοντας αποτελεσματικά το μυαλό τους από το σώμα τους. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο υπνοτιστής θα βρει πως τα παιδιά υπνοτίζονται πιο ευκολότερα. Μια μέθοδος που είναι αποτελεσματική είναι να πούμε στα μικρά παιδιά: φανταστείτε πως βλέπετε μια αγαπημένη τηλεοπτική εκπομπή. Αυτές είναι οι ταινίες της Disney. Και άλλες παραστάσεις είναι τόσο σημαντικές για τους προγραμματιστές. Είναι το τέλειο υπνοτικό εργαλείο για να διοχετευτεί στο μυαλό του παιδιού για να αποσυνδεθεί προς τη σωστή κατεύθυνση. Οι προγραμματιστές χρησιμοποιούν ταινίες από την πρώτη ημέρα για να βοηθήσουν τα παιδιά να μάθουν τα υπνοτικά σενάρια. Τα παιδιά πρέπει να είναι μέρος της υπνοτικής διαδικασίας. Αν ο υπνοτιστής επιτρέπει στο παιδί να φτιάξουν τις δικές τους εικόνες, οι υπνοτικές προτάσεις θα είναι ισχυρότερες. Αντί να λέει στο παιδί χρώμα του σκύλου, ο προγραμματιστής μπορεί να το ζητήσει από ένα παιδί. Έτσι τα βιβλία και οι ταινίες που προβάλλονται στο παιδί θα βοηθήσουν στην καθοδήγηση του μυαλού του προς τη σωστή κατεύθυνση. Αν ο υπνοτιστής μιλά σε ένα παιδί, θα πρέπει να λάβει επιπλέον προφυλάξεις ώστε να μην αλλάξει τον τόνο της φωνής του και να έχει ομαλές μεταβάσεις. Οι περισσότερες από τις ταινίες του Disney χρησιμοποιούνται για σκοπούς προγραμματισμού. Μάλιστα, μερικές από αυτές έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τον έλεγχο του νου. Τα επίπεδα του προγραμματισμού Monarchs εντοπίζουν τις λειτουργίες του σκλάβου και το όνομά του από τα ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα και τα εγκεφαλικά κύματα που συνδέονται με αυτά. Θεωρείται ως γενικός ή κανονικός προγραμματισμός το α, που είναι εντός της προσωπικότητας ελέγχου βάσης. Χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά έντονη διατήρηση της μνήμης μαζί με σημαντικά αυξημένη σωματική δύναμη και οπτική οξύτητα. Ο α προγραμματισμός, όπως τον αναφέρουν, επιτυχάνεται μέσω σκόπιμης υποδιέρησης της προσωπικότητας των θυμάτων, που στην ουσία προκαλεί ένα αριστερό εγκέφαλο, δεξιά διέρηση του εγκεφάλου, επιτρέποντας μια προγραμματισμένη ένωση του αριστερού και του δεξιού μέσω διέγερσης του οδού του νευρώνα. Ο β αναφέρεται ως σεξουαλικός προγραμματισμός. Ο προγραμματισμός αυτός εξαλείφει όλες τις ηθικές πεποιθήσεις και διεγείρει το πρωτόγονο ένστικτο χωρίς αναστολές. Δηλαδή, εδώ παρατηρούμε ότι έχουν διαχωρίσει και τους προγραμματισμούς. Είναι πάρα πολύ σύμφωνα με αυτά εδώ που γνωρίζουμε.
Τα alters, όπως γατούλα του σεξ, μπορούν να εμφανιστούν σε αυτό το επίπεδο. Ο γνωστός ο προγραμματισμός kitten που λένε γατάκι είναι το πιο ορατό είδος του προγραμματισμού, δεδομένου ότι ορισμένες θηλυκές διασημότητες, μοντέλα, ηθοποιοί και τραγουδιστές έχουν υποβληθεί σε αυτό το είδος του προγραμματισμού. Στο λαϊκό πολιτισμό τα είδη ένδυσης με ελουροειδείς εκτυπώσεις συχνά υποδηλώνουν τον προγραμματισμό kitten, δηλαδή το γατάκι που λέμε. Ο Δέλτα είναι γνωστός ως δολοφόνος του προγραμματισμού και αναπτύχθηκε αρχικά για την κατάρτιση ειδικών πρακτόρων ή ελίτ στρατιωτών σε μυστικές επιχειρήσεις. Είναι εμφανής η βέλτιστη απόδοση της αδρεναλίνης και ελεγχόμενη επιθετικότητα. Τα θύματα στερούνται του φόβου και είναι πολύ συστηματικά κατά την εκτέλεση της αποστολής τους. Σε αυτό το επίπεδο υπάρχουν οδηγίες αυτοκαταστροφής ή αυτοκτονίας. Ο θήτα θεωρείται ψυχικός προγραμματισμός. Άτομα που ανήκουν σε γραμμές αίματος, οι bloodliners όπως ονομάζουν, αυτοί που προέρχονται από σατανικές οικογένειες πολλών γενεών, είναι αποφασισμένοι να παρουσιάζουν μεγαλύτερη τάση για τηλεπαθητικές ικανότητες. Λόγω των εμφανών περιορισμών της, ωστόσο, αναπτύχθηκαν και εισήχθησαν διάφορες μορφές ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου του νου, δηλαδή οι ανθρώπινες συσκευές τηλεμετρίας βιοιατρικής, τα εφυτεύματα στο εγκέφαλο, κατευθυνόμενα λέιζερ ενέργειας που χρησιμοποιούν μικροκύματα και ηλεκτρομαγνητισμό. Αναφέρεται πως αυτά χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με εξαιρετικά προηγμένους υπολογιστές και εξελιγμένα συστήματα δορυφορικού εντοπισμού. Είναι δύσκολο να παραμείνουμε αντικειμενικοί όταν περιγράφουμε τις φρικαλαιότητες που υπέστησαν οι σκλάβοι Monarchs. Η ακραία βία, η κακοποίηση, τα ψυχικά βασανιστήρια και τα σαδιστικά παιχνίδια που υπέστησαν τα θύματα από σημαντικούς επιστήμονες και υπαλλήλους υψηλού επίπεδου αποδεικνύουν την ύπαρξη μιας πραγματικής σκοτεινής πλευράς στις δυνάμεις που κυριαρχούν. Παρά τις αποκαλύψεις, τα έγγραφα και τις καταγγελίες, η μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού αγνοεί, απορρίπτει ή αποφεύγει το ζήτημα συνολικά. Πάνω από 2 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν προγραμματιστεί με έλεγχο του νου μέσω τραύματος από το 1947 και η CIA παραδέχτηκε δημόσια, όπως είπαμε, το 1970. Έχουν αναφερθεί και ταινίες όπως το «Ο Μαντσουριανός Υποψήφιος», που αναφέρεται κατευθείαν στο συγκεκριμένο θέμα και απεικονίζει ακόμη και πραγματικές τεχνικές όπως το ηλεκτροσόκ, η χρήση απολέξεων ενεργοποίησης και τοποθέτηση μικροτσίπ. Πολλές δημόσιες προσωπικότητες που βλέπουμε στην τηλεόραση και τις ταινίες της οθόνης μας είναι σκλάβοι ελέγχου του νου. Διάσημοι άνθρωποι έχουν καταγραφεί και αποκάλυψαν τις εμπειρίες τους στον έλεγχο του νου. Κι όμως το ευρύ κοινό ισχυρίζεται ότι δεν μπορεί να υπάρχει. Η έρευνα και τα κεφάλαια που επενδύθηκαν στο έργο Monarchs, ωστόσο, δεν ισχύουν μόνο για τους σκλάβους ελέγχου του νου. Πολλές από τις τεχνικές προγραμματισμού που τελειοποιήθηκαν σε αυτά τα πειράματα έχουν εφαρμοστεί σε μαζική κλίμακα μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Οι ειδήσεις του συστήματος, οι ταινίες, τα μουσικά βίντεο, οι διαφημίσεις και οι τηλεοπτικές εκπομπές χρησιμοποιούν τα πιο προηγμένα στοιχεία για την ανθρώπινη συμπεριφορά που συγκεντρώθηκαν. Πολλά από αυτά προέρχονται από τον προγραμματισμό Monarchs. Θα παρουσιάζουμε κάποια καινούργιες ανακαλύψεις όπως το εγκεφαλόφωνο. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι υπάρχει όργανο για δημιουργία μουσικής μέσω σκέψης. Το εγκεφαλόφωνο περιγράφεται σε σχετικό ρεπορτάζ των Frontiers Human Neuroscience. Όπως εξηγεί ο Thomas Duell, νευρολόγος του Ειδικού Ιατρικού Κέντρου, νευροεπιστήμονας του University of Washington και πρώτος συντάκτης του report, πρόκειται για ένα μουσικό όργανο που ελέγχεται με τις σκέψεις και χωρίς κίνηση. Το hands-free, μουσικό όργανο ελεγχόμενο μέσω σκέψης, έτσι το ονομάζουν. Το ανέπτυξαν νευρολόγοι με σκοπό τη χρήση του από ασθενείς που έχουν προβλήματα κίνησης ή βρίσκονται στο στάδιο της αποκατάστασης από εγκεφαλικά επεισόδια, τραυματισμούς, τη σπονδυλική στήλη κτλ. Είμαι μουσικός και νευρολόγος και έχω δει πολλούς ασθενείς που έπαιζαν μουσική πριν το εγκεφαλικό ή άλλο κινητικό πρόβλημα που δεν μπορούν πλέον να παίξουν κάποιο όργανο ή να τραγουδήσουν, λέει ο Duell.
Σκέφτηκα ότι θα ήταν θαυμάσιο το να μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα όργανο εγκεφάλου, υπολογιστή, για να δώσεις σε ασθενείς τη δυνατότητα να παίξουν μουσική ξανά χωρίς να απαιτείται κίνηση. Το εγκεφαλόφωνο συλλέγει εγκεφαλικά σήματα μέσω ενός ειδικού σκοφιού που μετατρέπει συγκεκριμένα σήματα σε μουσικές νότες. Η συσκευή συνδυάζεται με synthesizer, κάτι που επιτρέπει στο χρήστη να δημιουργεί μουσική χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο εύρος ήχων. Ο Dual είχε αρχικά αναπτύξει το εγκεφαλόφωνο στο δικό του ανεξάρτητο εργαστήριο σε συνεργασία με τον Dr. Felix Darvas, γιατρό από το University of Washington. Στο πρώτο τους αυτό report περιγράφουν την ανάπτυξη του οργάνου καθώς και τις αρχικές τους μελέτες, οι οποίες δείχνουν πως το όργανο μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Η προκατακτική μελέτη έδειξε πως 15 υγιείς ενήλικοι που αποτελούσαν την ομάδα δοκιμής ήταν σε θέση να χρησιμοποιήσουν το όργανο για να παράγουν τις επιθυμητές μουσικές νότες χωρίς να χρειάζεται προηγούμενη εκπαίδευση. Το εγκεφαλόφωνο μπορεί να ελεγχθεί μέσω δύο ανεξάρτητων τύπων εγκεφαλικών σημάτων, είτε αυτών που σχετίζονται με τον οπτικό φλοιό, είτε αυτών που σχετίζονται με την κίνηση. Ο έλεγχος μέσω της σκέψης για την κίνηση ίσως να είναι πιο χρήσιμος για ασθενείς με αναπηρία και ο Dual σχεδιάζει να συνεχίσει τις έρευνες πάνω σε αυτή την εφαρμογή. Ωστόσο, οι έρευνες μέχρι τώρα δείχνουν πως ο έλεγχος μέσω του ανοίγματος κλεισίματος των ματιών είναι πιο ακριβής. Ας ελπίσουμε ότι θα συνεχίσουν αυτοί οι άξιοι επιστήμονες το έργο τους για να βοηθήσουν ανθρώπους που έχουν κινητικά προβλήματα. Λοιπόν, όπως βλέπουμε ότι τον έλεγχο του νου κάποιοι το έχουν κάνει επάγγελμα στις σημερινές μέρες, δηλαδή το ξεκίνησαν από πολύ παλιά και το συνεχίζουν μέχρι και σήμερα, και φαντάζομαι αυτά που σας ανέφερα είναι κάποια πράγματα λίγα μπροστά σε αυτά που δεν γνωρίζουμε. Γιατί φανταστείτε τώρα, αυτές τις γνώσεις τις έχουμε από διάφορες πειραματικές καταστάσεις που έγιναν τη δεκαετία του 70. Καταλαβαίνετε σήμερα που έχουν φτάσει τα πράγματα. Ο έλεγχος του νου έχει φτάσει σε μεγάλο επίπεδο. Δηλαδή υπάρχουν μηχανήματα τα οποία ούτε καν γνωρίζουμε. Μπορούν να ελέγχουν τα πάντα. Αλλά βλέπουμε ότι βοηθιέται όμως και με αυτή την κατάσταση και η επιστήμη. Δηλαδή, οι γιατροί με τον έλεγχο του νου μπορούν να βοηθήσουν ανθρώπους με κινητικά προβλήματα. Όπως αυτό που αναφέραμε, το μηχάνημα το οποίο μπορούν ασθενείς να μετακινούν ή να παίζουν μουσική, διάφορα αντικείμενα, μόνο με το μυαλό τους. Να επιθυμίσω ότι η εκπομπή είναι και μια χορηγία από του Φρέντι Καφέ που βρίσκεται Δελφών 13. Αυτά είχαμε να πούμε σήμερα. Πιστεύω να σας ζάλισα αρκετά. Θα είμαστε πάλι την άλλη Τετάρτη, την ίδια ώρα, με το Θωμά Κάστια στο Παράξενο, για νέες ανησυχίες. Γεια σας.